Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Focus on Body. Είναι μια εκπομπή στην οποία θα ασχοληθούμε με το πολύ δημοφιλές άθλημα της σωματικής διάπλασης και fitness. Πολλοί από εσάς πιθανόν να γνωρίζετε ότι έλκει την καταγωγή του από την αρχαία Ελλάδα, εκεί όπου θεμελιώθηκαν τα πρότυπα της αρμονίας, του κάλους, της συμμετρίας, και όλα αυτά αποτυπώθηκαν στα αρχαία ελληνικά γλυπτά, τα οποία επηρέασαν την τέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλωσορίζοντας τους καλεσμένους μας, οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, η στήλη του αθλήματος, το οποίο ξεκίνησε να εμφανίζεται στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1970. Μέχρι στιγμής και παγκόσμια, η Παγκόσμια Ομοσπονδία της Σωματικής Διάπλασης και Fitness έχει αυτή τη στιγμή 195 κράτη-μέλη. Η ΔΕ Ελληνική Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης, που ιδρύθηκε το 1987, αποτελείται αυτή τη στιγμή από 40 περίπου αθλητικά σωματεία μέλη. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο καλεσμένος μας, τον κύριο Ιορδάνη Λεβεντέλη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης. Καλησπέρα σας και από μένα. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαϊωάννου, παλιό αθλητή, με πολλές διακρίσεις, μετάλλια, σε διασυλλογικούς, σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Καλησπέρα. Επίσης, έχουμε μαζί μας, τη συντροφιά μας, τον κύριο Γιάννη Βασάλο, πολυνίκης, βαλκανιονίκης, με εντυπωσιακές διακρίσεις στο άθλημα. Καλησπέρα σας και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τελειώνοντας με τον κύριο Χρήστο Γκολιά, ο οποίος είναι διεθνής κριτής της IFBB, υπήρξε αθλητής και επίσης πρόεδρος του αθλητικού σωματείου Κούρος. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την γενική έννοια της σωματικής διάπλασης, του bodybuilding και fitness και θα θέλαμε με τη βοήθεια των καλεσμένων μας να δώσουμε στο κοινό μας να καταλάβει τι είναι αυτή η δραστηριότητα, γιατί σαν δραστηριότητα ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε σαν άθλημα. Ένα άθλημα πολυεπίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει πολλά αγωνίσματα. Αυτή τη στιγμή γίνονται γύρω στους 4.000 αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει προσελκύσει άτομα από κάθε ηλικία, από κάθε κοινωνικό στρώμα, δεν κάνει διακρίσεις και γι' αυτό είναι πολύ αγαπητό. Κύριε Λεβεντέλη, έχετε ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Υπήρξατε 8 φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Επίσης, αργυρός Μεσογειονίκης το 1987 στην IFBB, στη Διεθνή Ομοσπονδία. Είστε διεθνής κριτής της IFBB. Γνωρίζουμε ότι πραγματικά πολεμήσατε επί 19 χρόνια για να αναγνωρίσετε το άθλημα. Είστε ομοσπονδιακός προπονητής και εισηγητής στις 2 σχολές προπονητών, οι οποίες λειτουργήσαν μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πείτε μας λίγα λόγια. Για τον bodybuilding θέλετε. Να. Πώς ξεκίνησε. Σαν αθλητής, όταν είχα ξεκινήσει, οι αγώνες τότε γινόντουσαν σε ξενοδοχεία. Και όταν είχα πάει στον πρώτο αγώνα το 1979, ναι, μεν το περιβάλλον μπορεί να φαινόταν έτσι ωραίο, γιατί ήταν το ξενοδοχείο, θυμάμαι, το Holiday Inn, στην οδό Μιχαλακοπούλου. Αλλά επειδή ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο, δεν μου άρεσε σαν ιδέα του αθλητισμού αυτό, το γεγονός εκεί πέρα. Και θυμάμαι τότε στην αρχή ήθελα και να φύγω κιόλας. Και με κράτησε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι, είμαστε ακόμα φίλοι με τον Κώστα, και μου λέει, κάτσε, δεν πειράζει, μου λέει, και μετά φεύγεις άμα είναι, μια και ήρθες. Τέλος πάντων, κατέβηκα, κέρδισα, βγήκα πρώτος τότε. Είχε κατέβει τότε, θυμάμαι, και ο Σπύρος ο Μπουρνάς στα βαριά, ο Κώστας ο αδερφός του Μπουρνάς Τζούνιορ, ο Γκιουλέας είχε βγει στα 80, και είπα ότι αν θα ασχοληθώ με αυτό το άθλημα ποτέ, γιατί η αγάπη μου εμένα ήταν το ποδόσφαιρο. Και πάρα πολλοί φίλοι μου είχαν παραξανευτεί όταν με είδανε στο bodybuilding. Και λέω, εάν θα ασχοληθώ με το άθλημα καλά, θα πρέπει να το κάνω πραγματικά να είναι σαν άθλημα. Και στην πορεία που όλοι βοηθήσανε, πάρα πολλοί και από εδώ από τους παρόντες και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα,
βοηθήσανε και καταλάβανε ότι έπρεπε να κάνουμε σωματεία, να αναγνωρίσουμε τους αθλητές μας και το μέγα μέλημά μας ήταν να το αναγνωρίσουμε σαν άθλημα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε όλα αυτά τα 30 χρόνια, γιατί φέτος κλείνουν 30 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Ήταν ότι ο κόσμος στην αρχή τότε δεν το είχε σε πάρα πολύ εκτίμηση το άθλημα. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ και συνέχεια έδινα μάχες να καταλάβουν ότι είναι ένα άθλημα και όχι μία επίδειξη όπως πάρα πολλοί φανταζόντουσαν σαν καλλιστεία, ένα στυλ καλλιστεία. Ο αθλητής την ώρα που ανεβαίνει απάνω στη σκηνή, όλη του η πορεία, η διαδρομή του είναι με πάρα πολύ κόπο, το οποίο μόνο αυτός το ξέρει και η οικογένειά του, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ατομικό και μόνο ο ίδιος γνωρίζει τι πραγματικά έχει τραβήξει για να φτάσει να ανέβει εκείνη τη στιγμή απάνω. Και αυτό είναι που με έκανε να θέλω να το αναγνωρίσω σαν άθλημα, να δώσω μια υπόσταση αθλητική στους αθλητές και να μην βλέπει ο κόσμος και να λέει διάφορα πράγματα τα οποία ήταν υποτιμητικά για το άθλημα. Στην πορεία βέβαια, στην εξέλιξη, βγήκανε πάρα πολύ καλοί αθλητές, το οποίο και με ικανοποίησε αυτό πάρα πολύ, καλύτεροι και από μένα, και αυτό με βοήθησε και μου έδωσε δύναμη που οι ίδιοι, τα ίδια τα σωματεία, με έχουν βοηθήσει με τον τρόπο που εξελέγχθηκα τόσα χρόνια πρόεδρος, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, τα οποία και αυτή είναι αρκετά μπροστά και βοηθάει ώστε το άθλημα να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να κατεβαίνουν σε αγώνες πάρα πολλά παιδιά σε άλλες κατηγορίες εκτός των bodybuilding, το οποίο και για μένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, διότι έχουν μπει πάρα πολλές καινούργιες κατηγορίες και σε όλα τα γυμναστήρια υπάρχουν άτομα που μπορούν να κατέβουν σε αυτές τις κατηγορίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να πάρει έκταση το άθλημα, γιατί κατεβαίνουν πάρα πολλοί αθλητές και όταν μαζεύονται πάρα πολλοί αθλητές παίρνει και μεγαλύτερη έκταση το συγκεκριμένο άθλημα. Αυτό είναι που με ευχαριστεί εμένα, που έχει άνοδο. Ξεκινήσαμε, θυμάμαι, με μερικά σωματεία και έχουμε φτάσει 40 σωματεία και είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν κάνει αίτηση να έρθουν στην Ομοσπονδία. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε τώρα και την άποψη ενός αθλητή να μας πει τη δική του εμπειρία και πώς βίωσε όλη αυτή την εξέλιξη από τότε που ξεκίνησε να ασχολείται με τη σωματική διάπλαση, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Γιάννης ο Βασάλος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας, ένας πολυνίκης αθλητής, πρωταθλητής Ελλάδας με διεθνείς διακρίσεις, μας έχει κάνει περήφανους όλους όσους ασχολούμαστε με αυτό και θα θέλαμε τη δική του άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Καταρχάς θέλω να πω ότι με τον πρόεδρο υπήρξαμε συναθλητές σε εκείνη τη χρονιά που αγωνίστηκε στον πρώτο του αγώνα στο Holiday Inn. Ήμουν και εγώ εκεί στο εφηβικό πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι μας συνδέει και η αθλητική μας πορεία. Σε πάρα πολλά από αυτά που είπε ο πρόεδρος συμφωνώ. Το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν να αποκτήσει μια υπόσταση στο άθλημα αυτή που θα έπρεπε να έχει και όχι οι αθλητές να αγωνίζονται σε ξενοδοχεία, αλλά σε αθλητικά στάδια, όπου αγωνίζονται όλοι οι αθλητές. Καταρχάς, έχω αγαπήσει πάρα πολύ το χώρο του bodybuilding, της σωματικής διάπλασης. Τον έχω υπηρετήσει όλα μου τα χρόνια, με συνέπεια, αξιοπρέπεια και ήθος. Όλα αυτά για μένα ήταν το μέλημά μου και από εκεί και πέρα ήρθαν οι διακρίσεις και οι επιτυχίες. Δεν νοείται για μένα αθλητής να μην σημαίνει ήθος και αξιοπρέπεια. Εάν στο χώρο ο κόσμος είναι κουμπωμένος με κάποια πράγματα, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στο χώρο αυτό, όχι ως αθλητές και ως παράγοντες και ως άνθρωποι που γυμναζόντουσαν απλά στο γυμνασίο, δεν υπηρετήσαν αυτή την ιδέα ότι αθλητισμός σημαίνει ήθος καταρχάς. Στο κομμάτι το αθλητικό, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζω με αυτόν τον τρόπο από τον καιρό που αντιλήφθην τον εαυτό μου και αγάπησα τον χώρο στα 17 μου μέχρι και σήμερα. Υπηρετώ την ιδέα της σωματικής διάπλασης με τη λογική ότι θα ξυπνήσω το πρωί,
θα κάνω την πρωινή μου άσκηση, θα κάνω τα γεύματά μου, τα οποία τα έχω προγραμματίσει κανονικά από την προηγούμενη μέρα πώς πρέπει να φάω. Θα γυμναστώ τη συγκεκριμένη ώρα με τα βάρη, τη συγκεκριμένη ώρα θα κάνω το αερόβιό μου. Και έτσι θεωρώ ότι ένα από τα όπλα που διαθέτω είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Αυτά είναι τα στοιχεία μου που με καθορίζουν. Δεν αφήνω κάτι στην τύχη. Υπάρχει μια οργάνωση στη ζωή μου γύρω από αυτό. Έτσι λοιπόν, υπηρετώντας την ιδέα με έναν τρόπο πειθαρχημένο, έφτασα να κατακτήσω μετάλλια και να κάνω διακρίσεις. Από ό,τι ξέρω, είστε στους κορυφαίους αθλητές, είστε στην ομάδα elite της IFBB. Μας κάνει πραγματικά περήφανος αυτό. Θα ήθελα να προσθέσω όμως ότι έπαιξε ρόλο και το περιβάλλον σας. Σαν οικογένεια γνωρίζω ότι έχετε κατακτήσει ρεκόρ Guinness. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με αυτό? Η αλήθεια είναι ότι το πιο συγκινητικό κομμάτι για μένα σαν αθλητή είναι ότι ενέπνευσα την οικογένειά μου προκειμένου όλοι να αγωνιστούν και να κατακτήσουν πανελλήνια και διεθνή μετάλλια. Η αποκορύφωση της στιγμής σε επίπεδο οικογενειακό ήταν το πρωτάθλημα το Βαλκανικό που διεξήχθη στην Ελλάδα, το διοργάνωσε η Ομοσπονδία μας, την χρονιά που διεξάγεται η Ολυμπιάδα. Κατέκτησα εγώ το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία μου, η αδερφή μου το αργυρό και η κόρη μου το χάλκινο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή γιατί σαν οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα παγκοσμίως, που σημαίνει για μένα πάρα πολλά. Εκτός από την προσωπική μου επιτυχία, κατόρθωσα να εμπνεύσω την οικογένειά μου να ασχοληθούν όλοι με αυτό και να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορεί κανείς να ζει με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, είναι και άλλα μέλη της οικογένειας που ασχολούνται. Ασφαλώς. Και ο γαμπρός μου και η γυναίκα μου ασχολήθηκε στο χώρο αυτό. Όλοι έχουν μετάλλια. Δεν υπάρχει κανείς που να μην διαθέτει πανελλήνια μετάλλια και διεθνή. Το καλύτερο το κρατάω για το τέλος. Θέλω να μας πείτε για το γιο σας, για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, που έχουμε τη χαρά να τον βλέπουμε και να τον παρακολουθούμε να λαμβάνει μέρος στο Survivor, που είναι ένα πολύ δημοφιλές πεδίο δράσης καινούριο για τον Κωνσταντίνο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς διαχειρίζεται ο Κωνσταντίνος αυτή τη στιγμή τη θέση του και όλα όσα βιώνει μέσα σε αυτό το παιχνίδι, τη στιγμή που είναι ένας αθλητής, που είναι πειθαρχημένος, που έχει την προπόνησή του, τη διατροφή του, αυτή που πρέπει να έχει, πώς θα, όταν φύγει, όταν τελειώσει όλος αυτός ο κύκλος καινούργια εμπειρία, πώς θα το διαχειριστεί, θα σταθείτε εσείς κοντά του? Ας το πάρουμε από την αρχή. Ο Κωνσταντίνος ήθελε πάρα πολύ να συμμετάσχει στο Survivor. Ήταν μια πρόκληση για αυτόν, αν θα μπορέσει να τα απεξέλθει σε συνθήκες πολύ ιδιαίτερες, όπως γνωρίζουμε όλοι σε αυτό το παιχνίδι, που σημαίνει έλλειψη τροφής, να μπορέσει να προσαρμοστεί στην ύπαιθρο να διαβιώνει, να συμμετάσχει σε κάποιους στίβους μάχης, σε κάποια αγωνίσματα τα οποία δεν έχει συνηθίσει και να μπορέσει να συνυπάρξει με ανθρώπους που δεν γνώριζε μέχρι χθες και που δεν ξέρει ο καθένας με ποιο τρόπο λειτουργεί, με ποιο τρόπο αντιδρά. Όλο αυτό λοιπόν ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ να το βιώσει. Εγώ σε πρώτη φάση δεν το είδα θετικά, να πω την αλήθεια, γιατί ήξερα ότι θα τον βγάλει από το ρυθμό του, από το πρόγραμμά του, γιατί ο Κωνσταντίνος, ας μην ξεχνάμε, έχει 2 διεθνή μετάλλια πολύ σημαντικά. Έχει το 13 στο Diamond Cup που διεξήχθη στην Ελλάδα, είναι δεύτερος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία του φυσικ. Και φέτος τον Νοέμβρη που αγωνιστήκαμε μαζί, κατέκτησε την τρίτη θέση, που σημαίνει ότι είναι ένας αθλητής υψηλού βεληνικούς, ο οποίος έχει μέλλον και πορεία, γιατί διαθέτει όλα αυτά τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας αθλητής σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό έχει και αυτές τις διακρίσεις. Ήξερα λοιπόν ότι αυτά θα πάνε όλα λίγο πίσω σε επίπεδο καριέρα στον χώρο μας και δεν μπορούσα να φανταστώ κιόλας και την ακροαματικότητα και το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτό το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του απορρίψω την επιλογή, το συμβούλεψα στο τέλος ότι πρέπει να είναι προσεκτικός στη συμπεριφορά του και σε όλα αυτά. Έχει μια μεγάλη επιτυχία το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι πρεσβευτής του αθλήματός μας με έναν πολύ υγιή τρόπο στον κόσμο που το παρακολουθεί. Γιατί ξέρουμε ότι έχει 85% τηλεθέαση, που σημαίνει ότι ο κόσμος βλέπει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν παιδιά και αθλητές στον χώρο μας που πραγματικά είναι αξιοπρεπείς με ήθος. Και εγώ, σαν πατέρας, αισθάνομαι υπερήφανος που πρεσβεύει αυτές τις ιδέες. Όσον αφορά το ερώτημα το τι θα το συμβουλέψω μετά,
Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος πλέον ο τρόπος που ζει είναι αυτός που ζω και εγώ και από μόνος του θα αυτορυθμιστεί στο να επιστρέψει στην προπόνησή του, στη διατροφή του και στον τρόπο που ζει, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που δεν αλλάζει στον άνθρωπο. Έχει γεννηθεί ο Κωνσταντίνος μέσα στο γυμναστήριο, έχει αυτή τη λογική, οπότε και πριν του πω καν εγώ κάτι, θα μπει αυτός από μόνος του στη διαδικασία να εφαρμόσει όλο αυτόν τον τρόπο που του έχω διδάξει εγώ από μικρή ηλικία. Άρα λοιπόν οι αρχές τις οποίες διδάχτηκε θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αυτό το θέμα. Ασφαλώς. Και πόσο λοιπόν μιλάμε για την σωματική διάπλαση και πώς γίνεται, πώς ξεκινάει να φτιάχνει ένα σώμα, αλλά να φτιάχνει και ο χαρακτήρας, έτσι, να διαπλάθουμε τον χαρακτήρα, όπως είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Χρήστο, είσαι διεθνής κριτής της IFBB. Έχεις πάρει μέρος σε πολλούς αγώνες. Έχεις δει από κοντά χαρακτήρες και χαρακτήρες αθλητών, πρωταθλητών, ιτημένων, νικημένων. Ποια είναι η εμπειρία σου, τι θα μπορούσες να μας πεις από τη δική σου άποψη? Από τη στιγμή που ασχολήθηκα σοβαρότερα με αυτό το άθλημα και εφόσον μου έδωσε και ο πρόεδρος τη δυνατότητα να γίνω διεθνής κριτής, αντιμετώπισα και είδα τους αθλητές με άλλο μάτι, γιατί κατάλαβα ότι ο καθένας από αυτούς πρέπει να διαθέσει κόπο, χρόνο, όλη τη χρονιά για να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Δεν είναι κάτι ευκαιριακό, είναι πολύ δύσκολο σπορ και άθλημα και χρειάζεται πολύ επιμονή και υπομονή. Διαπλάθη χαρακτήρες, η σωματική διάπλαση. Βέβαια, γιατί για να αντέξει σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι συνεχώς κάτω από πρίσμα πολλών πιέσεων και της διατροφής και της άθλησης και του συναγωνισμού και ανταγωνισμού και της άμυλας, βέβαια, ευγενής άμυλας που υπάρχει μεταξύ τους. Έχω δει τα καλύτερα παιδιά στο εξωτερικό. Μιλάμε τώρα για άτομα που μπορεί να είναι από 70 κιλά μέχρι 120 και 130 κιλά. Βλέπεις ένα γίγαντα ο οποίος έχει χαρακτήρα μικρού παιδιού και είναι πάρα πολύ ευγενής. Έχει παρεξηγηθεί πραγματικά το άθλημα αυτό. Είναι από τα ωραιότερα σπορ και μπορεί ο καθένας που θα το πάρει σοβαρά να ασχοληθεί και θα δει ότι είναι κάτι που μπορεί να το κρατήσει και σαν τρόπο ζωής μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τα ωφέλη δηλαδή είναι πολλά. Πολλά βέβαια και οι γιατροί ως νούμερο ένα για αντιγυραντική δράση το έχουν προτείνει. Και μια και μιλάμε για την αντιγυραντική δράση, θα περάσω στον επόμενο καλεσμένο μας. Γιάννη, ξεκίνησες από πολύ νωρίς να αγωνίζεσαι στις κατηγορίες του bodybuilding. Είσαι τώρα σε μια ηλικία τέτοια που μπορείς να πεις ότι όλη σου αυτή η διαδρομή ήταν πραγματικά μια σπουδαία διαδρομή και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι όλοι μέσα στην Ομοσπονδία για εσένα. Έχεις διακριθεί, έχεις αγωνιστεί σε διασυλλογικούς, σε πρωταθλήματα, σε κύπελα. Πάντα ήσουν μέσα στα μετάλλια, στα χρυσά, στα αργυρά, στα χάλκινα. Βλέπουμε ότι ασχολείσαι με αυτό με μια νεανική σπίθα. Δεν έχει φύγει αυτή η σπίθα από εσένα. Τι θα μπορούσες να μας πεις πάνω σε αυτό το θέμα? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Από μικρός έφαγα το κόλλημα που λένε, από 10-11 χρονών. Και στα 16 μου κατέβηκα στον πρώτο αγώνα. Ήμουνα με τον Ιορδάνη, τον πρόεδρό μας εδώ, σε πολλούς αγώνες. Συναθλητές, έβλεπα δηλαδή, τείχος, συναγωνιστές. Γιατί έπεφτα σε ένα μεγάλο αθλητή. Τα τελευταία χρόνια πέφτω σε άλλο μεγάλο αθλητή, τον Γιάννη. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις θέσεις, καταρχήν που θα έπαιρνα. Το ξεκίνησα από αγάπη και το συνεχίζω από αγάπη αυτό. Και όσο αντέχω θα το κάνω. Αν είμαι καλά από υγεία, θα συνεχίζω όσο μπορώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα νέα παιδιά. Να μην κοιτάνε να γίνονται τέρατα και να είναι ιδιάτοντες αστέρες. Να εμφανίζονται, να κερδίζουν 1, 2, 3 αγώνες και μετά να χάνονται.
να κοιτάνε να έχουν διάρκεια και ό,τι κάνουν. Δεν είναι κακό ούτε η δεύτερη θέση, ούτε η τρίτη, ούτε η πέμπτη. Η συμμετοχή έχει και η προσπάθεια. Το ΕΦΑ αγωνίζεστε, που αυτό λέμε. Θα ήθελα να περάσω στον πρόεδρο να μας πει, έχει ηλικία το bodybuilding? Το bodybuilding είναι το μοναδικό άθλημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που πραγματικά δεν έχει ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τόσο πρέπει να γυμναζόμαστε και να κάνουμε bodybuilding. Π.χ. ας πούμε οι γυναίκες λόγω οστεοπόρωσης επιβάλλεται να κάνουν bodybuilding. Οι άντρες, επειδή όσο μεγαλώνουμε χάνουμε τη μυϊκή μάζα και αυξάνεται ο λιπόδης ιστός, έτσι ακριβώς πρέπει να συνεχίσουμε, όχι βέβαια με πάρα πολλά κιλά. Ειδικά προγράμματα. Προγράμματα τα οποία είναι για ανθρώπους αυτής της ηλικίας, μπορούμε να κάνουμε 60% της μέγιστης, απλώς να γυμνάσεις και να κάνεις και μια φυσική κατάσταση, μια αερόβια πάλι ελαφριά, να έχεις ένα καλό μυϊκό σύστημα. Δεν έχει, είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο βλέπεις αθλητές, και ας σας φέρνω παράδειγμα και το Γιάννη Παπαϊάννου και το Γιάννη τον Βασάλο, οι οποίοι πραγματικά και οι δύο έχουμε πάρα πολλά καλά παιδιά. Έχουμε, όπως είχαμε και την οικογένεια του Πιέρου του Πετρόπουλου, και αυτοί είχαν κατέβει, θυμάμαι, τρεις. Εσείς βέβαια έχετε ξεπεράσει το όριο, είστε πάρα πολύ οικογένεια. Είναι άτομα τα οποία ήταν πραγματικά αθλητές, που για μένα, εκτός από το ήθος ο αθλητής, αθλητής σημαίνει ότι παράγεις και πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Αυτό είναι ο αθλητής. Ο αθλητής φαίνεται όταν βγαίνει δεύτερος, όταν βγαίνει τρίτος, και ειδικά τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι και παραδείγματα στην Ομοσπονδία, ήταν άνθρωποι οι οποίοι, ειδικά ο Γιάννης, τον θυμάμαι και τον ένα και τον άλλον, από μικρά παιδιά, και όταν τον είδα ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν, τον θυμάμαι που είχαμε κατέβει σε ένα διασυλλογικό, τώρα τελευταία είχε κατέβει, ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν μικρός. Έτσι βλέπουμε ότι το bodybuilding, μεγαλώνοντας, οριμάζει το σώμα σου και είναι η φιλοσοφία του πραγματικού αθλητή. Παράγει κάτι μεγάλο για τον εαυτό του και σαν παραδείγματα που είναι, γι' αυτό έχουν και καλά παραδείγματα και καλούς μαθητές. Το ότι παράγουν άθλο οι αθλητές έχει να κάνει με μία εσωτερική όθηση που τους κάνει να ασχολούνται με αυτό ολόψυχα, ή μήπως επηρεάζονται γενικά από τα μίντια, από τα περιοδικά, από τις ταινίες, γιατί έχουμε δει πολλούς αθλητές του bodybuilding όπως ο Σβαρτσενέγκερ και άλλοι. Ναι. Αυτό εκ των πραγμάτων όταν είσαι μικρός θα το κάνεις. Δηλαδή όταν είσαι μικρός, εγώ θυμάμαι, έτσι είχα ξεκινήσει όταν είχα δει το Μπέκτη σε ένα περιοδικό, ήμουνα μικρός και τον είδα και δεν το πίστευα, ήταν αληθινός. Και το πήρα να το αγόρασα το περιοδικό, και από εκεί ήταν η αιτία που ξεκίνησα. Τα παιδιά σίγουρα θέλουν κάποιον, ένα πρότυπο για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αρχίσουν στη διαδικασία του πρωταθλητισμού, εφόσον έχουν ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος πραγματικά θα τα οδηγήσει τα παιδιά σε αυτό που πρέπει, ότι για να γίνεις πρωταθλητής θέλει χρόνια, θέλει προετοιμασία, προπόνηση σωστή, και έτσι με αυτό θα φτιάξει και το χαρακτήρα του και θα γίνει άτομο το οποίο θα είναι πολύ υπεύθυνο με τον εαυτό του, γιατί είναι ατομικό άθλημα, το οποίο δεν εξαρτάμαι εγώ αν ο συμπαίκτης μου παίξει καλά ή όχι, εξαρτάται καθαρά από μένα. Αν κάνω δίαιτα εγώ, θα πετύχω στους αγώνες. Αν κάνω προπόνηση εγώ, ο ίδιος, και δεν τραυματιστώ, θα είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτό το οποίο θα παρουσιάσω, μαζί βέβαια με τον προπονητή του. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για το αγωνιστικό άθλημα, για το αγωνιστικό bodybuilding και fitness, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με τους αγώνες που πρόκειται να διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη και το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου θα δούμε το 30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να διεξάγεται εκεί. Ο ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στις 28 Μαΐου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, και οι διοργανωτές οι οποίοι κάνουν τον συγκεκριμένο αγώνα είναι άτομα όπως είναι ο Τσαγκαράκης, ο Σαλιωτάκης, ο Πιλάτος και το Δημαρχείο που έχει βοηθήσει αυτή την διοργάνωση του αγώνα. Και ο Σύλλογος. Ο Τάλος, ο Τάλος Κρήτης. Ναι. Είναι άτομα τα οποία προσφέρουν πάρα πολύ στον αθλητισμό και ειδικά στο bodybuilding, κάνουν από τους καλύτερους αγώνες που υπάρχουν στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα
φέτος έχουν κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία, το οποίο θα είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας και με πάρα πολύ καλούς αθλητές. Αθλητές παγκοσμίου επίπεδου κατεβαίνουν στο Ηράκλειο Κρήτης. Και όσον αφορά τον αγώνα ο οποίος θα γίνει στο Γαλάτσι, στο κλειστό γυμναστήριο, το Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Γαλατσίου, ο οποίος έχουμε την βοήθεια και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαρκόπουλο, και από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δερεδίνης Βασίλης, ο κύριος Ελευθερίου, μας βοηθάνε πάρα πολύ, ο οποίος θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εκεί, σε ένα χώρο πολύ άξιο για το άθλημά μας, και ευχαριστούμε όλους όσοι μας βοηθάνε για αυτόν τον συγκεκριμένο, για τους συγκεκριμένους αγώνες και για τη βοήθεια την οποία μας δίνουν, όπως και το συγκεκριμένο κανάλι, θέλω να το ευχαριστήσω και εσάς για την βοήθεια που μας δίνετε, ώστε να μάθει ο κόσμος για το άθλημα του bodybuilding, και πιστεύουμε ότι και οι αθλητές και όσοι θα περάσουν από εδώ θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο κατάλληλα να καταλάβει πραγματικά τι είναι το άθλημα του bodybuilding. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν και παράλληλες δραστηριότητες. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει κάποιο άθλημα επίδειξης. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Ναι. Έχει ιδρυθεί η Ομοσπονδία του Cross Fitness, όχι CrossFit, Cross Fitness, το οποίο θα γίνει μια επίδειξη στους αγώνες το πρωί, και υπεύθυνος σε αυτό θα είναι ο Βασίλης ο Γιαννίκος, είναι το παιδί από το Αίγιο, το οποίο ασχολείται στο τεχνικό τμήμα αυτό, το οποίο θα είναι μια επίδειξη, το οποίο θα ξεκινήσουμε για τα πρωταθλήματα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα, το οποίο έχει πολύ ωραίους τρόπους του εφαγωνίζεστε, και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολλά αθλήματα και είναι ένα άθλημα το οποίο μπορείς να δείξεις τις ικανότητες σου σε πάρα πολλά, στο τρέξιμο, στα βάρη, στο μονόζυγο, σε πάρα πολλά αθλήματα, το οποίο σου δίνει πάρα πολύ κίνητρο να το κάνεις. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το γεγονός ότι στο άθλημα του cross fitness υπάρχει μέτρηση για τα αγωνίσματα, ενώ στο άθλημα του bodybuilding και fitness δεν υπάρχει μέτρηση και είναι πιο υποκειμενική η άποψη ή η γνώμη του κριτού, τι ρόλο παίζει αυτό στους κριτές, στους αθλητές? Ναι, θα σας πω. Στο bodybuilding, παρόλο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι κριτές, όπως είναι και ο Χρήστος, όπως είναι και άλλοι πάρα πολύ καλοί σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, έχουμε κριτές, υπάρχει πάντα σε μερικές περιπτώσεις το υποκειμενικό, το οποίο στο άθλημα, ας πούμε, του cross fitness δεν υπάρχει, είναι η μέτρηση. Έκανα 9 δευτερόλεπτα, έκανες 10 δευτερόλεπτα, βγήκα πρώτος ή σήκωσα 50 κιλά, σήκωσες 49 κιλά, χάνεις, βγαίνεις δεύτερος. Ή κάνω τόσες έλξεις, ή κάνω τόσα push-ups, ή κάνω όλα τα, έχει πάρα πολλά αθλήματα τα οποία κάνεις. Και η μέτρηση είναι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους κριτές αυτό. Ενώ οι αθλητές, οι κριτές του bodybuilding και στο fitness, επειδή έχει πάρα πολλές κατηγορίες, είναι πολύ δύσκολο και κουράζονται πάρα πολύ οι κριτές. Δηλαδή, ο κριτής, ο οποίος λαμβάνει μέρος σε παγκόσμιο, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Δεν είναι απλό, γιατί δεν έχει να κάνει απλώς βλέπουμε έναν αθλητή. Είναι πάρα πολλά. Πρέπει να κοιτάξεις το μάγιο, τις κοπέλες, το περπάτημα, την εμφάνιση, το δέρμα, το βάψιμο. Είναι πάρα πολλά τα οποία περνάνε πάρα πολλοί αθλητές. Και φανταστείτε ένας κριτής να κάθεται τόσες ώρες στο. Είναι κουραστικό πάρα πολύ. Όπως λέει και ο πρόεδρος, ο κύριος Λεβεντέλης, το bodybuilding και fitness είναι μία δραστηριότητα, ένα άθλημα που αποτελείται από πολλά αγωνίσματα. Επειδή κάθε χρόνο προστίθονται αγωνίσματα πάνω στον βασικό κορμό του αθλήματος, χρειάζεται λοιπόν οι κριτές του να είναι πλήρως ενημερωμένοι, να είναι εκπαιδευμένοι στο να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό τον δύσκολο ρόλο. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως τα αφήνουμε για μία επόμενη εκπομπή, στην οποία θα αναλύσουμε και το αγωνιστικό μέρος του αθλήματος, αλλά και όλα τα άλλα τα παρεμφερή που έχουν σχέση με το άθλημα, με τους εκπροσώπους, με τους αθλητές, με τη διατροφή, με την προπόνηση, με την προετοιμασία. Θα δείτε ότι είναι μία πολύ επίπονη διαδικασία και πραγματικά θέλει ψυχή και σθένος, προκειμένου να ακολουθήσεις αυτό το άθλημα τόσο σαν αθλητής, ως προπονητής, αλλά και σαν παράγοντας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Γεια σας.